να δούμε την μητέρα και τον πατέρα αυτού του άτυχου παιδιού. Ακριβώς, είναι το 20χρονο του Αντώνη που έχασε τη ζωή του 21 Ιουλίου του 2016, όπως είπαμε, για μια διαμάχη που είχαν δύο άλλοι άντρες για μια κοπέλα. Μας μιλούν για πρώτη φορά ο πατέρας και η μητέρα του παλικαριού. Τι να πούνε οι άνθρωποι. Η δίκη τώρα για πότε πήγε? Δίκη πήγε για 30 Μαΐου, πήρε σχετικά σύντομη μια κοπή, βεβαίως, γιατί τρέχει και το 18μηνο της προφυλάκησής του, οπότε πρέπει να γίνει άμεσα. Βεβαίως. Να δούμε λοιπόν τι σου λένε. Ο Αντώνης ήταν το μόνο από τα τρία παιδιά που αποκτήσατε που συνέχιζε και έμενε μαζί σας στον πύργο. Εγώ και ο Αντώνης ήμασταν πάλι ως λόρος. Δεν είχαμε χωρίσει ποτέ. Αυτή τη φορά χωρίσαμε για πάντα. Είναι το παιδί που μου δίνει ζωή, ψυχή. Ήταν γεμάτος όνειρα. Έτρεχε το πρωί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προσωπικά του έξοδα, να συντηρήσει την οικογένειά του, τη μάνα του. Εργαζόταν και ναι, βοηθούσε και εσάς. Σε αγροτικές δουλειές. Αυτό συντηρούσε το σπίτι. 20 Ιουλίου το απόγευμα τον είδα για τελευταία φορά. Το απόγευμα μιλήσαμε. Πήρε το μηχανάκι του, μου λέει: μα θα πάω να κάνω μπάνιο με το κορίτσι μου και θα έρθω. Συνήθως ένας νέος, 20 ετών. Εγώ δεν μπορώ να τον ελέγξω που πας και τι κάνεις. Ήταν υπεύθυνο άτομο. Μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει. Εκείνο το βράδυ, εγώ το έμαθα 3:15, μου πήρε τηλέφωνο η κοπέλα του και δεν μου είπε ευθέως τι έχει γίνει. Μου είπε απλά ότι ο Αντώνης έχει χτυπήσει με το μηχανάκι και δεν με αφήνει να τον εδώ, μπορείς να έρθεις μέχρι το νοσοκομείο. Εγώ το ένστικτό μου είπε ότι ο Αντώνης είναι νεκρός. Ήταν έξω, μπήκε μέσα πάλι στο σπίτι, πήρε την καραμπίνα, βάζε ένα φυσίγγι μέσα και το σκότωσε. Διαμπερές λέει, τραύμα λέει στη δεξιά, στο θώρακα. Το είδατε το παιδί σας? Το είδα στο νεκροτομείο μέσα στη... Το είχαν γυμνό μέσα στο νεκροθάλαμο. Και πρέπει αυτή δηλαδή που, από ό,τι μου είπε, πρέπει να την έφαγε, μου λέει, από πολύ κοντινή απόσταση ο γιατρός του νοσοκομείου του πύργου. Στα 2 μέτρα. Στα 2 με 3 μέτρα μου λέει πρέπει να, γιατί τα σκάγια ήταν όλα μέσα. Η διαμάχη που υπήρχε ανάμεσα στους δύο άντρες αφορούσε στο φίλο του Αντώνη και στον γιο του κατηγορούμενου. Και στον γιο του κατηγορούμενου, ακριβώς. Οι δύο αυτοί άντρες δηλαδή διεκδικούσαν, ας το πούμε, την ίδια γυναίκα. Την ίδια γυναίκα. Και ο Αντώνης μου βρέθηκε τη λάθος στιγμή, σε λάθος τόπο και λάθος χρόνο. Οι δύο άντρες, ο φίλος του Αντώνη και ο γιος του κατηγορούμενου, πιάστηκαν στα χέρια εκείνο το βράδυ και άρχισαν να προφανώς. Ο ένας τον άλλον ύβρις και απειλές. Ο Αντώνης τι έκανε εκείνη τη στιγμή, γιατί είναι πολύ σημαντικό να δούμε και ποιος είναι ο χαρακτήρας του παιδιού, Ο Αντώνης, βλέποντας ότι δύο φίλοι αρχινάνε να οξύνουν τα πράγματα για μία γυναίκα και από τη μία πλευρά, από την πλευρά του γιου του κατηγορούμενου και από την πλευρά του φίλου του, οι δύο φίλοι αποφάσισαν τα παιδιά να τα χωρίσουν και μην τα αφήσουν να χτυπηθούν και να γίνουν όλα αυτά που... Σας έχουν ζητήσει μία συγγνώμη? Όχι, κανένας, από όλους, κανένας, τίποτα. Ένα ήσυχο παιδί. Μέχρι και ψάλτης, ήταν στην ενορία, πήγαινε έψιλνε, πήγαινε να αποτρέψει ένα καβγά και βγήκε ο άλλος και το σκότωσε. Και το... δηλαδή, πολύ άδικα, πολύ άδικα. Άδικο. Σαν το σκυλί στα μπέλη με λίγα λόγια. Σας είδα στο δικαστήριο ότι αντιδράσατε πολύ έντονα στην εικόνα του κατηγορούμενου. Δεν αντέχετε να τον αντικρίζετε? Δεν μπορώ να τον αντικρίζω. Ο κάθε, δηλαδή, όποιος, δηλαδή, αυτό το πράγμα που έχει γίνει, αυτό το απαράδεκτο που έχει γίνει, ο κάθε ένας πατέρας το ίδιο θα κάνει. Ζητάτε να του επιβληθεί ποινή των ισοβίων. Την ισοβίων. Και δεν φτάνει αυτό. Και δεν φτάνει. Δεν απαλύνει το πόνο. Δεν απαλύνει, όχι. Με τίποτα. Τι να... τίποτα. Να πηγαίνω να λάβω το καντήλι που έπρεπε να πηγαίνω να τον βλέπω για να πηγαίνω στο νεκροταφείο. Δεν το χωράει ο νου σας? Δεν το χωράει με τίποτα, όχι. Αφού δεν μπορώ να κρατήσω τον Αντώνη μου, κρατάω τη φωτογραφία του πιστεύοντας ότι είναι το σώμα του, το κορμί του και όλα αυτά. Ο Αντώνης μου έφυγε άδικα από έναν άνθρωπο που του αφαίρεσε τη ζωή χωρίς αιτία και χωρίς αφορμή, χωρίς να τον πειράξει, χωρίς να τον ενοχλήσει. Ο
Οπότε Γιώτα, μας είπες ότι πήγε για τέλος του μήνα. Ακριβώς, Ζήνα. 30 Μαΐου θα είμαστε εκεί.